Όλοι μας σίγουρα φοβηθήκαμε όταν ακούσαμε ότι θα έχει ένα κρούσμα ο νομός, αλλά ήταν κάτι που το περιμέναμε. Συνοπτικά για να πω για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση που έβαλε μια καραντίνα αρκετά νωρίς σε σχέση με τις άλλες χώρες και έτσι έχει περιοριστεί κάπως το φαινόμενο. Για να έχουμε μια σωστή δράση είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να μένουμε σπίτι, ότι αυτό δεν είναι αγώνα 100 μέτρων, είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να κάτσουμε όλοι μας στο σπίτι μέχρι να περάσει αυτή η πανδημία και είναι κάποια μέτρα που μπορεί να μας κρατήσουν μέχρι και τον Ιούνιο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περιμένουμε. Τόσο τώρα μακριά. Συγγνώμη. Τόσο μακριά θα πάει, πώς λέμε, η βαλίτσα. Μπορεί να πάει και τόσο μακριά. Ήδη είπε χθες και ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα πάει σίγουρα μετά τις 6 Απριλίου. Εγώ η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάει και μέχρι τον Ιούνιο. Στην Κόρινθο όντως έχουμε τουλάχιστον ένα και δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Σίγουρα είναι κάτι. Δύο πού? Έχουμε δύο κρούσματα. Ένα έχουμε στην Κόρινθο και ένα στο Λουτράκι. Στην Κόρινθο πότε? Αυτό γιατί δεν είχαμε ενημερωθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο. Είμαστε ενημερωμένοι με τον ΕΟΔΗ. Ενημερωμένοι. Αυτό είναι επίσημο, έτσι? Είναι επίσημο και έχουν ήδη γίνει όλα τα μέτρα ώστε να προστατευτεί η κοινωνία μας, είναι ενήμεροι και φορείς. Τα στατιστικά λένε ότι αυτήν την εβδομάδα θα δούμε σίγουρα και άλλα κρούσματα, τα οποία δεν θα έχουν κάποια σχέση με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε κρούσματα τα οποία είναι ασυμπτωματικά, δηλαδή να μην έχουν ούτε βήχα, ούτε δύσπνοιες, ούτε κάποιο άλλο σύντομα το οποίο θα μας οδηγήσει στη διάγνωση, αλλά εκεί μας βοηθάει πολύ το ιστορικό, δηλαδή να ξέρουμε αν έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, να ξέρουμε άμα έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε πυρετό. Και ιδιαίτερα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι ευπαθείς ομάδες, οι πιο μεγάλες σε ηλικία, όσοι έχουν μεταβολικές νόσους, οι έγκυοι, πρέπει όλοι αυτοί να κάθονται στο σπίτι. Επειδή λέτε για δεύτερο κρούσμα, αυτό το δεύτερο κρούσμα πήγε αφού ο ΔΥΟ ενημερώθηκε, έτσι? Το νοσοκομείο Κορίθου ενημερώθηκε, αυτή τη στιγμή είναι νοσηλεύεται σπίτι σε καραντίνα στο νοσοκομείο. Όλοι ενημερώνουμε κατευθείαν ο ένας τον άλλον ώστε να κάνουμε γρήγορες κινήσεις και να μην γίνει διασπορά της νόσου. Αυτό σας το δηλώνουμε υπεύθυνα και έχουν ακολουθηθεί όλες οι σωστές τακτικές. Το θέμα είναι να προσέχουμε ποια είναι τα σωστά τεστ. Τα σωστά τεστ σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ είναι η real-time PCR, ό,τι λέγεται. Είναι μια εξέταση που γίνεται με μια μπατονέτα που βάζουμε στο στοματοφάρυγγα και εντοπίζει το γενετικό υλικό του ιού με τεράστια ακρίβεια σε μια ενεργή λίμωξη. Ειδικά με τις πρώτες 48 ώρες. Αυτό είναι το τεστ που κάνουμε, που αυτή τη στιγμή φέραμε και στο MediCenter από την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε αρχίσει τις δειγματοληψίες. Και υπάρχει και ένα τεστ με το αίμα, το οποίο δεν είναι το ίδιο αξιόπιστο και μας δείχνει άμα έχει περάσει παλαιότερα τη λίμωξη ο ασθενής. Τι τώρα, γιατρέ, με τα κρούσματα, το ένα μάθαμε ότι πήγε σπίτι στο Λουτράκι. Το δεύτερο πήγε που πάλι σπίτι του. Και το δεύτερο είναι σε κατοίκον περιορισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού του που τον είχε καταλάβει από νωρίς ότι είναι ύποπτο κρούσμα. Έχουμε και δεύτερο κρούσμα να τονίσουμε στην Κορινθία. Αυτό το επιβεβαίωνει και ο κύριος Σαργεντάνης, ο Θεόδωρος, ο γιατρός. Που είναι και. Εσείς κάντε τεστ στο. Κάντε τα τεστ στο MediCenter Κορίνθου, έτσι? Πάντα με σεβασμό στο ΝΕΟΔΗ και με τις προτροπές των ιατρών του νομού μας που θέλανε για ασθενείς τους να κάνουν τα σωστά τεστ. Εμείς φέραμε το PCR τεστ, το οποίο διατίθεται κατοίκον. Δεν έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο. Πηγαίνει στο χώρο του κάποιος ντυμένος με όλα τα προστατευτικά μέσα για να μην γίνει επιμόλυνση. Ναι. Έχουμε ειδική εκπαίδευση στον τρόπο που ντυνόμαστε, που παίρνουμε το τεστ και που βγάζουμε τη στολή μας μετά για να μην γίνει επιμόλυνση και μπορεί ο καθένας να μας καλέσει για να κάνει το τεστ σπίτι. Άμα κάποιος νιώσει ότι έχει κάποια συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό να μιλάει κατευθείαν με τον ΕΟΔΗ και να παίρνει πληροφορίες με τον ΕΟΔΗ. Ναι, να πούμε και κάτι άλλο. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχει κάποιος, που μπορεί να φοβηθεί, γιατί πολλοί έχουν λίγο βήχα ή λίγο πυρετό και τρέχουν στο νοσοκομείο. Αυτοί είναι καλό να κάτσουν σπίτι, να αφήσουν να περάσει τουλάχιστον ένα 48ωρο, να δουν πώς πηγαίνει η λίμωξη, να μιλήσουν με τον ΕΟΔΗ μετά το 48ωρο και να κάνουν τις οδηγίες. Δύο-τρεις κουβέντες που πρέπει να πούμε για να ξέρει ο κόσμος πώς θα προστατεύεται και να μην κάνει πράγματα λάθος
είναι ότι ο ιός είναι ένα μόριο πρωτεΐνης που έχει γύρω λίπος. Ναι. Και αυτό το κολλάμε από τα μάτια, από τη μύτη για το στόμα, από το βλενογόνο. Και ο ιός αυτός μπορεί να αποσυντίθεται. Ο χρόνος αποσύνδεσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και τον τύπο του υλικού που έχει κάτσει πάνω. Δηλαδή, άμα πλύνουμε τα χέρια μας με σαπούνι, το σαπούνι διαλύει το λίπος, άρα σε 20 δευτερόλεπτα θα σκοτώσει τον ιό. Θα πρέπει να το υγιεινό πνεύμα για τα υπόλοιπα, κάνουν τίποτα. Συγγνώμη. Τα υγιεινοπνεύματα, αντισηπτικά αυτά. Βεβαίως. Η θερμότητα βοηθάει. Πάνω από 25 βαθμούς πρέπει να είναι το νερό που πλένουμε τα ρούχα μας και τα χέρια μας. Ό,τι έχει πάνω από 65% αλκοόλ βοηθάει. Και το αλκοόλ διαλύει κατευθείαν το λιπηδικό στρώμα του ιού. Άμα θέλουμε να κάνουμε ένα απλά αντισηπτικό στο σπίτι, μπορούμε να βάζουμε ένα καπάκι χλωρίνη και 5 καπάκια νερό. Αυτό διαλύει κατευθείαν την πρωτεΐνη του ιού. Δεν βοηθάνε τα μικροβιοχτώνα. Δεν τεινάζουμε τα ρούχα που μπορεί να είναι βρώμικα ή τα σεντόνια, τα παπούτσια που μπορεί να είναι βρώμικα. Δεν τεινάζουμε τα γάντια όταν τα βγάζουμε. Τα πετάμε και τα βγάζουμε έξω από το σπίτι, γιατί ο ιός μένει κολλημένος σε αυτά και άμα τα τεινάξεις, πετάγεται στον αέρα και μπορούμε να τον εισπνεύσουμε. Συνήθως στον αέρα ξέρουμε ότι μπορεί να ζήσει λίγες ώρες. Εντάξει, δεν μπορεί να ζήσει πιο πολύ από αυτό. Στο χαρτόνι μπορεί να ζήσει γύρω στη μία μέρα, στο μέταλλο γύρω στις 2 μέρες και στο πλαστικό γύρω στις 3 ημέρες. Αλλά άμα τα έχουμε εκτεθειμένα στον ήλιο, καλά αερισμένα τα πράγματά μας, έχουμε μονίμως ανοιχτά τα παράθυρα, δεν κινδυνεύουμε. Και ο κόσμος να μην φοβηθεί, λέτε. Όχι, ο κόσμος να μην φοβηθεί, αλλά θέλουμε όποιος έχει το οποιοδήποτε σύμπτωμα να συμπεριφέρεται σαν να έχει τον ιό. Επίσης, να σημειώσω ότι πολλοί νομίζουν ότι άμα βάλουν αλκοολούχα ποτά, αποστηρώνουν τα χέρια τους. Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 65% αλκοόλ. Και το ξύδι, γιατί είχα εξετάσει μια άγκυο τις προάλλες και μου έλεγε ότι καθαρίζει τα πράγματά της με ξύδι. Το ξύδι δεν βοηθάει με τον ιό. Το ξύδι δεν έχει το ινόπνευμα που πρέπει. Όχι, το ξύδι δεν βοηθάει. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι όποιος έχει συμπτώματα να κάθεται μέσα, να έρχεται σε επαφή με κανέναν, να συμπεριφέρεται ακριβώς σαν να έχει τον ιό. Αυτό θέλουμε να ξέρουν όλοι. Γιατρέ, σε ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε πριν από λίγο και μιλάμε ακόμα τον κύριο Σαρκετάνη Θεοδωρή. Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να είναι όλο ο κόσμο καλά. Μακάρι. Ο ιατρικό σύλλογο πάντω είναι εδώ και τρέχουμε μέρα νύχτα. Ενημερώνουμε του γιατρού. Θα προσπαθήσουμε να του βρούμε και υλικό. Ενημερώνουμε του ασθενεί και είμαστε δίπλα. Όποιο μα χρειάζεται μπορεί να μιλήσει μαζί μα κατευθείαν. Να είστε καλά. Και να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι επιβεβαιωμένο και το δεύτερο κρούσμα, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε 2 κρούσματα. Σε ευχαριστώ πολύ.